Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πολύ έντονες αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει βεβαίως το πολυνόμο σχέδιο. Έχει ξεκινήσει και η μάχη στη Βουλή για την ψήφισή του. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Αντώνης Παραράς είναι εκεί. Αντώνη, καλησπέρα. Το βράδυ. Πολύ έντονες αντιδράσεις βεβαίως για όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προβλέπει το πολυνόμο σχέδιο. Αντιδράσεις οι οποίες έπεται να έχουν συνέχεια έως ότου φτάσουμε και στην τελική ευθεία για το αν τελικά ψηφιστεί ή όχι το πολυνόμο σχέδιο. Κοίταξε, έχουμε σφοδρές ήδη αντιπαραθέσεις. Όχι επί της αρχής έχουμε από Λοβέρδο και Αηδόνη. Ο Λαφαζάνης είπε ότι είστε ανδρίκελα της δικτατορίας της Τρόικας. Ο Στουρνάρας είπε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου προϋπόθεση για τη δόση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι τα οριζόντια χαρακτηριστικά στο μέτρο της κινητικότητας οφείλονται στις καθυστερήσεις αξιολόγησης των δομών Υπουργείων και ΟΤΑ. Και όπως καταλαβαίνετε έχουμε σφοδρές αντιπαραθέσεις και θα έλεγα ότι η Μαριγώ και χθες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο θα προσπαθήσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να έχει στενότατη επαφή με όλους τους βουλευτές για να δει αντιδράσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ψηφοφορία. Να βάλω ένα ζήτημα, ότι από τη στιγμή που επίσημα οι πολιτικοί της χώρας μας τονίζουν ότι η ψήφιση είναι η προϋπόθεση για την δόση, νομίζω ότι θα πρέπει αμεσότατα να μπορούμε να ακούσουμε μία απάντηση από όλους αυτούς που δεν θα ψηφίσουν, εάν δεν το ψηφίσουμε, πού θα βρούμε τα λεφτά. Το κλασικό εκβιαστικό δίλημα το οποίο τίθεται κάθε φορά που είναι να πάρουμε χρήματα και κάθε φορά βεβαίως που, είναι να... που προκύπτουν καινούργια μέτρα. Βεβαίως. Και καταλήγουμε στο ίδιο το οποίο συζητούσαμε και χθες, έως ότου, μέχρι πότε μάλλον θα είναι απαραίτητα όλα αυτά τα μέτρα και μέχρι ποιο σημείο τελικά πρέπει να φτάσουμε για να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια ανάπτυξη ή τουλάχιστον να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά. Μέχρι εγώ πού θα φτάσουμε όμως, και θα εξουθενώνουμε τον κόσμο. Ναι, επιμένω όμως ότι πρώτον έχουμε μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με εντολή του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για αυτά τα οποία βλέπουμε. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι να μας πείσει η Χρυσή Αυγή, το ΚΚ, η Δημάρ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εγώ θέλω αυτό να το ακούσω. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ, το μεγάλο κόμμα το δεύτερο, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, Μαριγώ, να δεχθούμε ότι δεν πρέπει να γίνουν απολύσεις, ότι πρέπει να πληρωθούν υποχρεώσεις της χώρας. Θέλουμε όμως μία πιστική απάντηση από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εφόσον για το εναλλακτικό σχέδιο, την εναλλακτική πρόταση. Βεβαίως. Εγώ έχω μία απορία και αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ, να ξέρετε. Θα ήθελα πολύ σήμερα να υπάρχει αυτή η άλλη πλευρά. Εμένα δεν μου αρέσουν, όπως και σε κανέναν δεν αρέσουν οι απολύσεις, τα μέτρα και όλες αυτές οι αηδίες, που όμως και αυτές από κάπου ξεκίνησαν. Έχουμε ξαναπεί. Τα παλαιά αυτά στελέχη έκαναν το μεγάλο κακό και μας χρεοκόπησαν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το πολύ βασικό για μένα, Μαριγώ, σήμερα είναι ότι εγώ θέλω να ακούσω. Ωραία, έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Δεν πιστεύει κανείς ότι το χρέος μας είναι 400 δις. Είναι 110. Λοιπόν, 120, 140. Να μας πει όμως η αντιπολίτευση, ξεκάθαρα όμως, Μαριγώ, φτάνει η υπόθεση με συνιστώσεις, φτάνει η υπόθεση με άλλα τέτοια εσωτερικά ζητήματα. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε ότι ναι, παραμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μία απάντηση στο 30,2 ας πούμε της ανεργίας της Δυτικής Μακεδονίας και το 26-27-30 όλης της Ελλάδας. Αυτά να τα δούμε λίγο. Αντώνη, απάντηση όπως είπαμε και εναλλακτικό σχέδιο, εναλλακτική πρόταση από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης εφόσον τα απορρίπτει όλα αυτά. Από την άλλη όμως και από πλευράς κυβέρνησης ας έχουμε μία ξεκάθαρη απάντηση, ας δούμε και τα πρώτα σημάδια για το πότε ακριβώς όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει μέχρι και σήμερα, πότε ακριβώς θα αποδώσουν. Πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε φως στο τούνελ και πότε θα σταματήσουμε να παίρνουμε επιπλέον μέτρα. Το είπες και μόνος σου, 30,2 και θα το δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία. Με τις απολύσεις, με τα μέτρα, με τα χαράτσια και με τη φτωχοποίηση γενικότερα των πολιτών, πού θα φτάσουμε την ανεργία, στο 50%. Μαριγώ, έχουμε ρεκόρ ανεργίας. Θα το δούμε και πιο μετά αυτό, έτσι, γιατί λοιπόν, μπροστά μας φυσικά είναι η υπόθεση όλη αυτή που λέμε της ανεργίας, αλλά θέλω να ξέρετε ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα για μένα, πολιτικό, ουσιαστικό, ελληνικό, οικονομικό, η ψήφιση ημί του πολυνομοσχεδίου. Ένα από τα κορυφαία ζητήματα είναι φυσικά οι απολύσεις και όλα αυτά. Εγώ βάζω και άλλα θέματα που έχουμε θίξει από το Δελτίο. Τοπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός, και θέλω να το πω τώρα, αυτό που αναλύσαμε και λίγο μαζί, με την υπόθεση του ΟΑΕ και των ανθρώπων που σε δημοτικά διαμερίσματα κάτω των 2.000
Να πω ένα παράδειγμα, ένα καφενείο, μια καφετέρια, ένα οτιδήποτε που είναι σήμερα στα 3 χρόνια λειτουργίας, γιατί κάποιοι εδώ έχουν μπερδέψει κάποια πράγματα δυστυχώς, νομίζουν ότι όλοι αυτοί που ήταν στον ΟΓΑ και τώρα θα πάνε στον ΟΑΕ, πιστεύουν ότι μάλλον θα έρθουν στην αρχική κατηγορία του ΤΕΒΕ, του ΟΑΕ, στην πρώτη, τη χαμηλή. Θέλω λοιπόν να πω, αν και αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, πιστεύω σε 3 μέρες θα το ξέρουμε απόλυτα, θέλω λοιπόν να πω με βάση πηγές λογιστών ότι ένας που έχει 1 χρόνο κατάστημα, μαγαζί, καφενείο σε αυτές τις περιπτώσεις μαριγότων κάτω των 2.000 θα πάει μάλλον στην πρώτη κατηγορία. Ένας που έχει 15 χρόνια στον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα θα έρθει και θα πληρώσει το αντίστοιχο ποσό της κατηγορίας του ΟΑΕ. Δηλαδή στα 15 χρόνια δεν θα μπει στον ΟΑΕ τώρα με την αρχική κατηγορία των 300 ευρώ Αντώνη, ή των 180. Και τη στιγμή επιλέγουμε το συγκεκριμένο μέτρο που ξέρουμε πολύ καλά ότι θα κλείσει χιλιάδες τέτοιες μικρές επιχειρήσεις σε περιοχές πολύ μικρές, με πολύ λίγους κατοίκους, κάτω των 2.000, τη στιγμή που η εναλλακτική μας, για παράδειγμα, ήταν να επιβάλλουμε ένα τέλος 2%. Εμείς επιλέγουμε τη λύση με τα περισσότερα λεφτά τα οποία ευελπιστεί βεβαίως το κράτος, χωρίς βέβαια να σκεφτούμε ότι αυτό θα είναι δυσβάστακτο και θα αναγκαστούν πάρα πολλές τέτοιες επιχειρήσεις να κλείσουν, αν όχι όλες. Τώρα, εγώ θα περίμενα όμως, εγώ θα περίμενα να κάνουμε σήμερα μια σοβαρότατη συζήτηση, Μαριγώ, για ένα άλλο θέμα. Ότι θα καταργηθεί το χαράτσι. Ότι θα φύγει το. Πού είναι όλα αυτά που τα είχαμε και ως δεσμεύσεις με ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 100. Ανέφερα και δεν κάτι. Δεν τα συζητάμε αυτά. Βάζουμε καινούργια πράγματα στο κεφάλι μας. Ανέφερα κάτι χθες και θα ήθελα και μια απάντηση και μάλιστα το χαρακτήρισα ως πολύ επέσχυντη κλεψιά και από πλευράς του κράτους. Το γεγονός ότι η τελευταία δόση επιστροφής του φόρου για το πετρέλαιο, θέρμανσης, μπήκε η μισή. Η μισή δόση μπήκε πριν από μερικούς μήνες. Τα υπόλοιπα μισά χρήματα δεν μπήκανε ποτέ στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Και μας λέγανε ότι περισσέψαν και 300 εκατομμύρια και ακριβώς. Είναι καλά. Εάν και αυτό μας. Λοιπόν δεν είναι κλεψιά από πλευράς της πολιτείας, τότε τι είναι. Τότε τι είναι. Δεν ξέρω. Υπάρχει, και υπάρχει εξαίρεση. Και δεν υπάρχει αλλαγή, Μαριγώ, στο θέμα της τιμής πετρελαίου. Έτσι, όχι, καμιά και του χρόνου και τον επόμενο χειμώνα με την ίδια τιμή θα ξεκινήσουμε και φαντάζομαι και χωρίς καθόλου επιστροφή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, υπάρχει εξαίρεση, θα υπάρξει μάλλον εξαίρεση των τριτέκνων και των πολυτέκνων. Κοίταξε, όχι, δεν υπάρχει εξαίρεση, με την έννοια ότι αυτά προβλέπονται ούτως ή άλλως για την κατηγορία των πολυτέκνων οικογενειών, ούτως ή άλλως είναι θεσμοθετημένα δεκαετίες τώρα. Σήμερα όμως προέκυψε ένα πολύ μεγάλο θέμα και για στενούς συνεργάτες υπουργών βουλευτών που την τελευταία στιγμή το τραβήξαν εκτός. Διότι προσπάθησαν να εξαιρέσουν κατηγορίες τέτοιων υπαλλήλων που απασχολούνται σε βουλευτικά γραφεία κτλ. Αντιλήφθηκαν βέβαια ότι θα γίνει χαμός, το πήραν πίσω. Ταυτόχρονα όμως, επειδή υπάρχει ειδική νομοθεσία για τις πολύτεκνες οικογένειες, σήμερα κατέφθασε στην Βουλή μια τροπολογία την οποία έχει καταθέσει η κυρία Μαρία Αντωνίου. Και όπως την έχουμε τροποθετικά και στην τηλεφωνική μας γραμμή, μόλις ολοκληρώσει θα την καλή περίπτωση. Ωραία. Απλά να πω ότι την έχουν υπογράψει περίπου 30 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και με την τροπολογία αυτή η κυρία Αντωνίου ζητάει σε αυτό το πολυνομοσχέδιο αυτό που ισχύει ούτως ή άλλως δεκαετίες τώρα για τους πολυτεκνούς να ισχύσει και για τις τρίτεκνες οικογένειες. Και φαντάζομαι, θα μας τα πει βέβαια η ίδια, φαντάζομαι όμως ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ούτως ή άλλως υπάρχει νομοθεσία που εξομοιώνει τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες. Yes. Και προφανώς αυτό ήταν μια παράληψη. Το αν θα γίνει δεκτό ή όχι θα το δούμε. Το προκλητικό που απεσήλθε τελευταία στιγμή ήταν ότι και πάλι θέλαμε εμείς τα πολιτικά πρόσωπα να εξαιρέσουμε τους καλούς μας υπαλλήλους που απασχολούμε στα βουλευτικά μας γραφεία και στα υπουργικά. Έτσι πάλι 100-200 άτομα κατά θα εξαιρέσουμε. Κατά τα άλλα το πολυνομοσχέδιο είναι και πάλι προϋπόθεση για την καταβολή της δόσης. Βέβαια. Αλλά κατά το πώς μας συμφέρει. Και έχουμε λοιπόν εδώ και 15, 20, 30 χρόνια συνεχόμενες προσλήψεις και όλα τα παλιά στελέχη που λέγαμε και χθες οι πολιτικοί έχουν προσλάβει εκατοντάδες υπαλλήλους και το 10 και το 11 και το 12 την ώρα που κατέρεε η Ελλάδα, αυτοί μέσα στη Βουλή παίρναν κόσμο. Ωραία πράγματα. Κυρία Αντωνίου, καλησπέρα. Έχουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νόμου Καστοριάς στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα κύριε Παραρά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στους ακροατές, στους τηλεθεατές σας.
Πάμε να δούμε σε ό,τι έχει να κάνει με την τροπολογία την οποία υπογράψατε και εσείς, ξεκινώντας από εκεί και μετά να δούμε τα του υπονομοσχεδίου. Εγώ τη συνέταξα την τροπολογία και σήμερα το πρωί ανακοίνωσα σε κάποιους συναδέλφους αν ενδιαφέρονται να την υπογράψουν. Υπήρξε, τουλάχιστον από όσους βρήκα συναδέλφους σήμερα στη Βουλή, ενδιαφέρθηκαν αρκετοί να συνυπογράψουν αυτή την τροπολογία, την οποία καταθέσαμε σήμερα εμπρόθεσμα, έτσι ώστε όταν το πολυνομοσχέδιο ολομέλεια να μπορούμε να... Με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Έχω την εντύπωση ότι... Ναι, όχι, σας ακούμε κανονικά. Ωραία. Ωραία. Έτσι ώστε όταν θα έρθει το πολυνομοσχέδιο στην ολομέλεια να θεωρηθεί εμπρόθεσιμη και έτσι ώστε οι αρμόδιοι υπουργοί που καταθέτουν το πολυνομοσχέδιο να μπορούμε να τη συζητήσουμε. Τι ακριβώς επισημαίνει η τροπολογία, δώστε μας λίγο να καταλάβουμε. Η τροπολογία αυτή με αφορμή το πολυνομοσχέδιο, εγώ δεν μετέχω στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών στην οποία μπήκε σήμερα το πολυνομοσχέδιο, αφορά την εξαίρεση από τη διαδικασία της διαθεσιμότητας. Εξαιρούνται ούτως ή άλλως, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο στο άρθρο 80 και 81 και 82, εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα οι ανάπηροι, που έχουν αναπηρία πάνω από 60%, και οι πολύτεκνοι και οι οικογένειες που έχουν ανάπηρο τέκνο. Mm-hmm. Σε αυτήν λοιπόν την... σε αυτό στο συγκεκριμένο άρθρο και στο άρθρο 90 του πολυνομοσχεδίου ζήτησαν να προσθεθεί και οι τρίτες οικογένειες. Ήταν ούτως ή άλλως με νόμο που είχε περάσει στη Βουλή επί εποχής Νέας Δημοκρατίας, επί Καραμαλή. Ο Καραμαλής το πέρασε αυτό. Υπήρχαν οι διατάξεις που ουσιαστικά έδιναν αρκετά πλεονεκτήματα και στους τρίτεκνους και εξομοίωναν σε κάποια δεδομένα με τους πολύτεκνους. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει βάση αυτή η τροπολογία, γι' αυτό και συνυπογράφεται από αρκετούς βουλευτές και νομίζω ότι θα συζητηθεί στην Ολομέλεια, ελπίζω, και με μια πρώτη συνομιλία με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα το πρωί, το βλέπει θετικά. Κύριε Αντωνίου, να κάνω ένα ερώτημα. Έχετε συνυπολογίσει αν αυτό κοστίζει? Γιατί αν αρχίσουν 1, 2, 3, 5, 10 εξαιρέσεις, μήπως απορριφθεί, με την έννοια ότι αν οι τρίτεκνοι, ας πούμε, είναι 35.000 υπάλληλοι και πρέπει να φύγουν από αυτούς, αν δεν φύγουν αυτοί, θα φύγουν κάποιοι άλλοι. Μήπως πρέπει να τα υπολογίσετε όλα αυτά? Αυτό είναι πολύ μεγάλο ο αριθμό, δεν ξέρω. Είναι εμπρόθεσμα η τροπολογία σήμερα, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία το αρμόδιο νομοθετικό τμήμα της Βουλής και ο υπουργός να την λάβει υπόψη και να δει τα δεδομένα. Άλλες ενστάσεις, κυρία Αντωνίου, σε ό,τι έχει να κάνει με το πολυνομοσχέδιο έχετε? Κύριε Αναγνωστοπούλα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολυνομοσχέδιο που αφορά αρκετά υπουργεία. Σε εμάς δεν δόθηκε. Τέλος πάντων, εγώ το πήρα σήμερα. Θα έχω την ευκαιρία να το επεξεργαστούμε, τουλάχιστον οι βουλευτές που δεν είμαστε στην αρμόδια επιτροπή, έτσι, στην Επιτροπή Οικονομικών. Έτσι ώστε τη Δευτέρα που θα κάνουμε μία κοινοβουλευτική ομάδα να έχουμε ενημέρωση επί όλων των ζητημάτων που προκύπτουν. Μπορώ να θέσω ένα ερώτημα? Ερώτημα το οποίο φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει και μεγάλη μελέτη από το πολυνομοσχέδιο. Το θέλω ζήτημα, να μου πείτε αν ψηφίζετε. Αντιλαμβάνεστε ότι όχι, εμείς, θέλω να μου πείτε, κυρία Αντωνίου, ακούστε το ερώτημα. Τώρα να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Εντάξει, οι αποφάσεις θα πάρθουν ούτως ή άλλως. Εγώ ένα ερώτημα θέλω να κάνω, αν με ακούτε. Να θέτει κάποιον άνθρωπο σε διαθεσιμότητα. Θέλω να μου πείτε αν θα ψηφίσετε την διάταξη για την απόλυση της δημοτικής αστυνομίας. Δεν αφορά, αυτό ακριβώς, δεν τίθονται σε διαθεσιμότητα από την σημερινή ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό. Το ίδιο πράγμα είναι, κύριε Αντωνίου. 75% και στη συνέχεια νομίζω ότι οι περισσότεροι της δημοτικής αστυνομίας θα ενταχθούν στην ελληνική αστυνομία. Ένα μικρό μέρος. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες τα οποία θα μπορέσουν να έχω την ευκαιρία να σας ενημερώσω μετά από τη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα. Ένα δεύτερο ερώτημα να σας θέσω πάνω σε αυτό. Θα μου πείτε αν θα ψηφίσετε, κυρία Αντωνίου, τη διάταξη για την υπόθεση από τον ΟΓΑ πηγαίνουμε στον ΟΑΕ? Για και μιλάω για την κατηγορία των πολιτών κάτω των 2000. Ένα νομοσχέδιο που έρχεται στην αρμόδια επιτροπή. Καταθέτονται διάφορες τροπολογίες που πιθανόν να έχουμε κάποιες τροποποιήσεις. Θα μπορώ να σας μιλήσω
για αυτά τα όλα τα θέματα μετά τη Δευτέρα που θα συζητηθούν όλες οι απορίες μας από τους αρμόδιους υπουργούς. Μισό λεπτό, τι εννοείται όταν θα δοθεί η γραμμή του κόμματος? Όχι, όχι, δεν είναι θέμα γραμμής του κόμματος. Προσωπική άποψη πάνω στα θέματα αυτά, κύριε Αντωνίου, δεν έχετε διαμορφώσει? Στην Επιτροπή Οικονομικών συζητείται, γίνονται οι ερωτήσεις, οι αναφορές, οι τροπολογίες από διάφορες πλευρές. Κάποιες από αυτές λοιπόν συζητιούνται και αναλόγως αποδέχονται ή μη. Μέχρι στιγμής προσωπική άποψη δεν έχετε διαμορφώσει? Δηλαδή, όταν λέμε πλέον ότι οι επιχειρήσεις αυτές που αναφέρει και ο Αντώνης στα χωριά θα πρέπει να ενταχθούν στο ΤΕΒΕ, στον ΟΑΕ, εσάς σας βρίσκει σύμφωνοι ή όχι? Φυσικά και όχι, για την περιοχή, ειδικά εδώ τη δικιά μας που είναι ορεινή και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολύ μικρά μαγαζιά που είναι χρόνια και είναι, δεν έχουν την κίνηση την ανάλογη για να μπορέσουν να ενταχθούν. Αυτά όμως σας είπα ότι στην Ολομέλεια θα έχουμε την ευκαιρία να τα μπορώ να υπολογίζω να στην αρνητική ψήφο σας τουλάχιστον σε αυτό. Ενώ καταλαβαίνω ότι θα ψηφίσετε όχι, κύριε Αντωνίου, σε αυτό. Σας είπα, αν δεν συζητηθεί, μπορεί να φέρει νομοτεχνική βελτίωση ο αρμόδιος υπουργός. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι, αν μείνει ως έχει, λέω. Δεν το δέχεστε? Έχει, όχι. Τι εννοείται αν μείνει ως έχει? Αν μείνει, αυτό το πράγμα που έχουμε σήμερα στα χέρια μας λέει ότι κάτω των 2.000 από τον ΟΓΑ πηγαίνουν ΟΑΕ. Το δεχόμαστε ή όχι αυτό? Θα δω τα δεδομένα και θα κρίνω ανάλογα εκείνη τη στιγμή. Α. Κύριε Αντωνίου, πόσα ακόμα πολλή νομοσχέδια θα πρέπει να ψηφιστούν προκειμένου να παίρνουμε τις δόσεις? Κύριε Αναγνωστοπούλου, αυτό δεν μπορώ ούτε να σας το απαντήσω, ούτε υπουργός είμαι. Γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια, το καταλαβαίνει ο κόσμος και πιστέψτε με, η κοινωνία σε κάποια από αυτά τα πράγματα, μπορεί ας πούμε για τον ΟΓΑ που αναφέρεται να είναι στις δικές μας περιοχές πολύ έντονο, σε κάποια όμως πράγματα, λόγω χάρη ας πούμε στην ΕΡΤ, βρέθηκε σύμφωνη η κοινωνία σε αυτή την απόφαση που πήραμε. Είναι καλά, δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για την ΕΡΤ. Αποφάσεις, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει ειλικρινά να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Όπως αναφέρθηκε και ο κύριος Παράς πριν που τον άκουγα, παθογένειες όλων αυτών των προηγούμενων χρόνων θα πρέπει να σταματήσουν. Θεωρείτε ότι... και να αλλάξουμε νοοτροπία κυρίως ως πολίτες και ως πολιτικοί. Δεκτό και σεβαστό και νομίζω ότι είναι το βασικό ζητούμενο από όλους μας. Θεωρείτε όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση καταφέρνει να διώξει ή να σβήσει όλες αυτές τις παθογένειες? Υπάρχει οργάνωση? Μάλλον σας λέω... κάποιων ανθρώπων που είναι τώρα νέοι στην πολιτική, που έχουν όλη την όρεξη να προσπαθήσουν να βοηθήσουν να σβήσουν αυτές τις παθογένειες και αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα γιατί αναγκαζόμαστε με καρδιά. Δεν αναγκάζεστε και πολύ. Δεν ψηφίζετε όχι, κύριε Αντωνίου. Δεν αναγκάζεστε και πολύ να το κάνετε αυτό. Ορίστε. Δεν αναγκάζεστε και πολύ, με όμικρον γιώτα εννοώ να το κάνετε. Δεν είστε πολύ. Το αναγκάζομαι σημαίνει ψηφίζω όχι και φεύγω. Δεν το κάνετε πολύ όμως αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να σας ρωτήσω κάτι. Στο γενικό, κύριε Παραρά, φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε ότι στην προσπάθεια να ανακάμψει η χώρα μας, που ευελπιστούμε ότι μετά το Σεπτέμβριο και έχοντας ως δεδομένο ότι θα πάμε καλά στον τουρισμό και θα έχουμε έσοδα από εκεί και θα έχουμε πλέον πρωτογενές πλεόνασμα στη χώρα μας, γιατί τα δανεικά, όπως ξέρετε, τελειώσανε. Δεν μπορούμε και δεν μπορεί να πει κανένας ότι κάποιος θα του δώσει ένα σχολιασμό να ζητήσω από εσάς. Κύριε Αντωνίου, ένα σχολιασμό μόνο να ζητήσω παρακαλώ αν θέλετε. Έχοντας λοιπόν ως δεδομένο ότι το 2013 η χώρα θα έχει πρωτογενές πλέον. Θα τα δούμε λίγο όταν έρθει η ώρα τους αυτά, κύριε Αντωνίου. Που σας λέω ότι μπορεί να μην είναι καθόλου ευχάριστες. Αν τα δούμε όταν έρθει η ώρα τους. Παρ' όλα αυτά, αυτό που προέχει είναι η χώρα να ανακάμψει. Εντάξει. Με τι κόστος, κύριε Αντωνίου, αναρωτιέμαι, με τι κόστος? Με τους πολίτες πόσο ακόμα εξουθενωμένους? Διότι τα έχουμε ακούσει αυτά τα οποία λέτε χρόνια τώρα, πάρα πολλές φορές, κάθε φορά που είχαμε τέτοιου είδους μέτρα. Δεν βλέπουμε όμως τίποτε θετικό, δεν βλέπουμε τίποτε να αλλάζει, όχι, δεν βλέπουμε μιλέμε, καμία απολύτως ανάπτυξη, κύριε Αντωνίου. 30,2% η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία. Ειλικρινά με το οποίο ασχολήθηκα. Ασχολείστε και οφείλετε να ασχοληθείτε και με το πολυνομοσχέδιο. Είναι το μεγαλύτερο έργο την τελευταία δεκαετία. Η συμφωνία για τον αγωγό ΤΑΠ,
η αποκρατικοποίηση της ΔΕΣΦΑ. Είναι σημαντικά πράγματα. Δεν πρέπει να τα ας τα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, κυρία Αντωνίου. Που δίνουν, που καθιστούν τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο. Ας τα κρίνουμε πρώτα εκ του αποτελέσματος. Πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα. Και επιτέλους έχουμε αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε δει ακόμη, κυρία Αντωνίου. Έχουμε αποτέλεσμα σε πολλούς που επενδύουν πλέον στη χώρα μας. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Είναι δύσκολες οι αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται την προσπάθεια που γίνεται από τη σημερινή κυβέρνηση. Κυρία Αντωνίου, τα αποτελέσματα. Όπως καταλαβαίνετε, η Νέα Δημοκρατία, παρόλο που παίρνει δύσκολες αποφάσεις, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να υπερέχει. Εναντί αυτών που χρησιμοποιούν ψέματα για να πείσουν τον κόσμο ότι όλα είναι καλά. Κυρία Αντωνίου, εγώ θέλω ένα και θα κλείσω, δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Απλώς θα σας το θυμίσω λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Και θέλω, δεν θα πω τι, ένα σχόλιο από εσάς. Θα σας πω και μία λέξη που θα καταλάβετε αμέσως. Την είπε ο Πρωθυπουργός. Προεκλογικά μας το είπε. Στο Ζάπιο 1, στο Ζάπιο 2, στο Ζάπιο 3. Απαγκίστρωση από το μνημόνιο. Έχει μιλήσει για την ανεργία. Αυτό είναι δεδομένο, κύριε. Συγγνώμη, ας το ολοκληρώσω. Εκπαίδευση, συγχωνεύση σχολείων, απαγκίστρωση. Εσείς βλέπετε σήμερα, αντιλαμβάνεστε απαγκίστρωση του μνημονίου. Δεν θέλουμε μνημόνιο ή όχι. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θέλουμε μνημόνιο. Αλλά για να απαγκιστρωθούμε από το μνημόνιο, πρέπει να αλλάξουμε, σας είπα, κάποια πράγματα παθογένειες. Αφού έχουμε ισοπεδώσει πρώτα όλο τον κόσμο. Αφού έχουμε ισοπεδώσει, κυρία Αντωνίου, πρώτα όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Φαντάζομαι θα το καταλαβαίνετε και θα σας το λένε, κυρία Αντωνίου. Μισό λεπτό. Σε κάποια πράγματα. Σε ποια πράγματα δεν αντιδράει η κοινωνία, κυρία Αντωνίου. Αντιλαμβάνεται την προσπάθεια που γίνεται, γι' αυτό και δεν έχουμε μέχρι στιγμή σχεδόν. Ποια προσπάθεια, κυρία Αντωνίου. Αντιλαμβάνεται ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια. Ποια προσπάθεια, με τι αποτελέσματα. Γι' αυτό και είναι μια δύσκολη περίοδο. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι δύσκολες, αλλά η κοινωνία το αντιλαμβάνεται ότι γίνεται η προσπάθεια. Η κοινωνία αντιλαμβάνεται το πώς περνάει την καθημερινότητά της, κυρία Αντωνίου. Σίγουρα, η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι δεν αντέχει άλλο να ζήσει. Όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε μάθει να ζούμε με δανεικά. Αυτά είναι αλήθεια. Κυρία Αντωνίου, ένα άρθρο που αφορά το Υπουργείο Παιδείας θα το ψηφίσετε? Το φέρνει αυτός που δεν φορά παντελόνια. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Ναι, ναι. Είχα συνάντηση με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, θα έχουμε κάποια νέα. Όχι, επόμενο. Άλλο λέω. Δεν αφήνω κανένα θέμα να είστε όχι, σίγουρο. Λέω ότι ο κύριος που δεν φορά παντελόνια, όπως είπατε, φέρνει στο νομοσχέδιο φέρνει κάποια άρθρα. Θα τα ψηφίσετε αυτά? Οι προσπάθειες θα έρθουν. Πώς? Οι προσπάθειες συνεχίζονται και θα έχουμε αποτέλεσμα. Ωραία. Εγώ έχω τελειώσει, Μαρίκο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αντωνίου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ να ευχηθούμε κι εμείς. Μάλιστα, λοιπόν. Να πάμε στην ανεργία. Να δούμε τα αποτελέσματα. Πού να πάμε, ναι. Να πάμε στην ανεργία για να δούμε τελικά και τι βιώνουμε και ποια είναι και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής και της πολύ μεγάλης προσπάθειας που ασκεί τώρα η Νέα Δημοκρατία. Παλαιότερα ασκούσε την ίδια προσπάθεια, κατέβαλε μάλλον την ίδια προσπάθεια και το ΠΑΣΟΚ. 30,2% η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία. Δεν πειράζει, θα το δουν εκ του αποτελέσματος. Όταν θα έρθει η ώρα των ανακοινώσεων, θα δουν ακριβώς των εκλογών εννοώ. Θα δουν τότε τι γίνεται με τις υποθέσεις αυτές, πού πάει δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανεργία, θα πρέπει να πούμε λοιπόν, το μεγάλο δράμα, Μαρηγό, συνεχίζεται. Στο 30,2 η ανεργία σε όλη την Δυτική Μακεδονία και πάλι θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα, νομίζω όμως και για ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε οι πρώτοι. Η επίσημη ανεργία για τον Απρίλιο του 2013 στην Ελλάδα είναι το 26,9%. Και για τη Δυτική Μακεδονία στο 30,2. Μιλάμε για θλιβερά, για απίστευτα νούμερα. Επαναλαμβάνω τα επίσημα, διότι αυτό που συνήθως λέμε το ανεπίσημο είναι πολύ μεγαλύτερο, Μαρηγό. Και νομίζω ότι για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η πολύ κακή πολιτική των πολιτικών στη Δυτική Μακεδονία από την καστοριά των βουλευτών των τελευταίων 30 ετών και των υπολείπων από όλη την άλλη περιφέρεια. Και έχουμε ξαναπεί. Δεν έχει σχέση η ανεργία της Κοζάνης με αυτή της Καστοριάς. Yeah. Η Κοζάνη απασχολεί πολύ περισσότερο πληθυσμό με τη ΔΕΗ, Πτολεμαϊδα κτλ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Δυτική Μακεδονία το έχει η Καστοριά και κανένας δεν καταλαβαίνει. Είναι, ξέρετε, αυτό που είχε πει ο κ. Πετσάνλικος το 2009, ότι εγώ μόλις εκλεγώ σε βάθος διετία, τριετία, τετραετία θα απασχολήσω 4.000 ανθρώπους. Και από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που βγήκαν κατά καιρούς, όντως έχει απασχοληθεί. Ένας αριθμός 400 ατόμων. Mm-hmm. Ορίστε τα αποτελέσματα της πολιτικής που ασκούμε και από εκεί και πέρα βεβαίως ο καθένας μπορεί να λέει την οποιαδήποτε δικαιολογία θέλει.
Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε σήμερα παράδοση παραλαβή στο μοναστήρι των Αγίων Εναργύρων και μάλιστα μέσα σε ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, κλίμα. Ναι. Έγινε μια επιτροπή, την οποία νομίζω όρισε η Μητρόπολη, ο Μητροπολίτης. Επέλεξε δηλαδή τον Χατζησημειονίδη, τον Σαββόπουλο, έναν δικηγόρο, έναν λογιστή. Φτιάχτηκε λοιπόν μια επιτροπή για να παραλάβει από τον προηγούμενο ηγούμενο, τον Αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο, να παραλάβει κοιμήλια, εικόνες, ό,τι υλικό υπάρχει, το μοναστήρι γενικά, έτσι, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπό την εποπτεία του Αρχιμανδρίτη, έτσι, και του Λυκούργου και όλων αυτών, τώρα ήρθε η ώρα της παράδοσης. Έγινε λοιπόν, σε φορτισμένο κλίμα βέβαια, δεν ανακοινώθηκε επίσημα τίποτε, την είδηση την αποκαλύψαμε το πρωί μέσα από τον Α, δεν έγινε γνωστό δηλαδή από νωρίς ότι θα γίνει αυτό. Η Μητρόπολη λέει ότι αυτό είναι εσωτερικό θέμα, ναι καλά όλα εσωτερικά θέματα είναι και ξαφνικά όλα εξωτερικά γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, ήδη ηγούμενος θα είναι ο πατέρας Ευλόγιος, που ήταν παρόν νομίζω σήμερα εκεί. Δεν υπήρξαν εντάσεις, σε καλό κλίμα και πολύ καλά οργανωμένος έμαθα. Δηλαδή αυτή η παράδοση από τον Αμβρόσιο έγινε με πολύ οργανωμένη, θα έλεγα έτσι, κατάσταση, σε μια πολύ καλή σειρά. Δεν ξέρω βέβαια, εγώ μια απορία είχα, αν όταν παρέλαβε τότε ο Αρχιμανδρίτης ο Αμβρόσιος, αν υπήρχε πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, δηλαδή αν γνωρίζουμε τι παρέλαβε τότε και τι παραδίδει σήμερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως σε κάποιες συνεντεύξεις θα μας το πούνε. Έτσι. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, και νομίζω ότι η θεία λειτουργία της Κυριακής θα την κάνει ο καινούριος πατέρας Ευλόγιος. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, έχει αναχωρήσει, μάλλον ή θα αναχωρήσει ο Αμβρόσιος για Λαγκαδά. Φεύγει. Έχει φύγει και ο Λυκούργος. Δεν βρίσκεται εκεί από ό,τι μου λένε. Λοιπόν, άρα έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία για την Μητρόπολη για και για το μοναστήρι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Από εδώ και πέρα, αν θα ηρεμήσουν τα πράγματα μετά από αυτές τις εξελίξεις ή αν θα δούμε τίποτα διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Και πριν σε αποδεσμεύσω σε ένα άλλο θέμα που επίσης απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, έχουμε πολλές αντιδράσεις στον Δήμο Άργους Οριστικού για παλιά χρέη ίδρευσης. Ο κόσμος ψάχνει να βρει τον κύριο Κεπαπτσόγλου, ψάχνει να βρει τον αντιδήμαρχο οικονομικών για να τους εξηγήσει. Ψάχνει ο κόσμος, η κοινωνία είναι ανάστατη στο Άργος Οριστικό. Ναι. Και θα πρέπει οι κύριοι αυτοί να εξηγήσουν σήμερα στην κοινή γνώμη για ποιο λόγο ζητούν λεφτά, Μαρηγό. Και όταν λέω ζητούν λεφτά, τι εννοώ. Έχουν πάρει στο Άργος Οριστικό, και είναι ανάστατοι οι πολίτες, κάποια ραβασάκια από τον Δήμο, τα οποία ραβασάκια λένε ελάτε να πληρώσετε παλαιά χρέη. Τι εννοούμε τώρα, παλαιά βέβαια, χρέη, δηλαδή. Πώς? Χρέη παλαιότερων ετών. Ναι, είναι χρήματα λέει που δεν έχουν πληρωθεί στον Δήμο για το νερό. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα νομίζω. Εγώ σήμερα επισκέφτηκα το Άργος Οριστικό. Θέλω να μάθω τι γίνεται. Πήγα στο Δημοτικό Μέγαρο γιατί είχα καταιγισμό τηλεφωνημάτων. Είναι ανάστατοι, αγανακτισμένοι οι πολίτες, οι οποίοι βέβαια νομίζω καλό θα είναι να καθίσουν να ψάξουν λίγο τα τελευταία 10 χρόνια τις αποδείξεις πληρωμής για το νερό. Διότι θα πρέπει να αποδείξουν πια στον Δήμο, πληρώσαν δεν πληρώσαν. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια ιστορία. Κάλεσα σήμερα τον κύριο Κεπαπτσόγλου να βγει δημόσια να μας πει τι γίνεται. Θέλω να ακούσω τον Δήμαρχο Ορεστίδος, μάλλον με συγχωρείτε, Άργους Οριστικού, να μας πει για ποιο λόγο ζητάει, δεν ξέρω ποιος, τα λεφτά αυτά. Γιατί ξαφνικά θυμηθήκαμε σήμερα. Εφόσον είναι χρωστούμενα, βεβαίως πρέπει να αποδοθούν. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να μας πούνε τον τρόπο. Και πραγματικά θα ήθελα, δεν ακούω την κυρία Τρεζοπούλου να μιλάει για το θέμα. Πώς γίνεται επί τόσα χρόνια, για παράδειγμα, τις τελευταίες δεκαετίες που αναφέρεις, να μην εισπράττονται όλα αυτά. Βέβαια, αντίστοιχες περιπτώσεις είχαμε και στο Δήμο της Καστοριάς και θυμόμαστε επίσης και εκεί τα ραβασάκια. Τα πράγματα έχουν σφίξει πλέον και οφείλουν οι Δήμοι να πάρουν όλα αυτά. Αλλά δεν γίνεται επί τόσα χρόνια, για παράδειγμα, να επικρατούσε ένα καθεστώς όπου οποιοδήποτε μπορούσε να χρωστούσε. Θα πρέπει να καταλάβουμε. Σήμερα τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Είναι δύσκολα για να καταφέρει να βρει ο κόσμος επιπλέον χρήματα να εξοικονομήσει και για να τα πληρώσει όλα αυτά. Όχι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν περιθώρια, τα λέγαμε και νωρίτερα. Δηλαδή ένα τα πράγματα λεπτό. Είναι δραματικά. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά όμως, Μαρηγό. Βεβαίως η κοινωνία δεν μπορεί. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν εσύ δεν πληρώνεις ποτέ και εγώ πληρώνω κάθε φορά, δεν υπάρχει αδικία. Αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν μπορεί κάποιοι να πληρώνουμε και κάποιοι να μην πληρώνουμε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί δεν πληρώθηκαν όλα αυτά.
Έτσι, θα πρέπει σήμερα στον Δήμο βρίσκεται η κυρία Τερζοπούλου. Τα τελευταία 7-8 χρόνια. Αν την αφορά η περίοδος αυτή, ας βγει να μας πει η ίδια τι γίνεται. Γιατί σίγουρα η αντιπολίτευση θα ρίχνει ευθύνη στον Δήμαρχο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ζήτησα σήμερα από τον κύριο Παπτσόγλου και θα είναι αύριο το πρωί μαζί μου στον Α. Θέλω να μας εξηγήσει γιατί ζητάτε λεφτά. Θέλω να καταλάβω γιατί ο Δήμαρχος Άργου Στορεστικού ξύπνησε ένα πρωί και θέλει λεφτά. Τώρα το θυμήθηκε. Θέλω να καταλάβω τι γίνεται. Οπότε αυτό πρέπει να μας το εξηγήσει ο Δήμαρχος. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα και αυτός και η υπόλοιπη δημοτική ομάδα της αντιπολιτεύσεως. Οι οποίοι δεν ξέρω τελικά τι ρόλο έχουν εκεί μέσα. Είναι τεράστιο θέμα. Οι οικογένειες κλαίνε στο Άργο Στορεστικό. Κλαίνε γιατί τα χρήματα αυτά, παράδειγμα μου έλεγε μια κυρία, για 2 χρόνια είναι 700 ευρώ. Δεν έχω να πληρώσω, λέει τώρα. Τι θα γίνει. Λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να καταλάβουμε όμως τι είναι αυτό που έχει συμβεί. Θέλω να σου πω ότι τα πράγματα φυσικά έχουν σφίξει. Σε ατομικό επίπεδο έχουν σφίξει. Οι προειδοποιήσεις, οι ειδοποιήσεις πια από κρατικό μηχανισμό ατομικά έρχονται στον καθένα. Για το πότε πρέπει να πληρώσει τον ΦΠΑ του, καταφτάνουν τον χώρο του, το ρεύμα του, το νερό του, ατομικά πια ειδοποιείται ο κόσμος. Απίστευτος. Και να ξέρεις ότι δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί για οτιδήποτε. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Εγώ γι' αυτό κάλεσα σήμερα τον Δήμαρχο να βγει να μας πει. Εφόσον ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, πρέπει να καταλάβουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις περίεργες. Δεν μπορεί κάποιος που χρησιμοποιεί το νερό στη δουλειά του να μην το πληρώνει κιόλας. Παράδειγμα θα πω. Λέω πλυντήριο, δεν ξέρω, αυτοκινήτων, καφετέριες. Αν πληρώνουν καλώς, αν δεν πληρώνουν, δεν γίνεται να χρησιμοποιήσει το νερό και να μην πληρώνεις. Πώς θα γίνει. Μάλιστα. Ο παππούς και η γιαγιά με τη σύνταξη πώς πάει και πληρώνει. Και πώς θα πληρώσει κιόλας αν δεν έχει αυτή τη στιγμή, από την άλλη. Λοιπόν, εγώ θέλω να δω τώρα τι είναι αυτό και θέλω πραγματικά να καταλάβω. Αύριο θα έχω τον κύριο Παπτσόγλου στον Α να μας το εξηγήσει και βέβαια να πω ότι υπάρχει χαοτική κατάσταση και σε επίπεδο Καστοριάς, πόλης. Χαλασμός κυρίου με τη ΔΕΙΑΚ. Χαλασμός κυρίου με τον Δήμο. Πανάκριβο νερό και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα που θα τα δούμε ένα προς ένα εμείς. Θέλω να πω πριν κλείσουμε, Μαριγώ, ναι, γιατί το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει αύριο και θα έχουμε και ρεπορτάζ αύριο βράδυ, ώστε να καταλάβω γιατί ξαφνικά γίνεται όλο αυτό. Σήμερα στο Άργο Στορεστικό που ήμουνα, 5, 6, 7 ανθρώπους έβλεπα στην είσοδο, με λογαριασμούς πήγαμε να δουν τι γίνεται. Γιατί έχει αναστατωθεί ο κόσμος. Θέλω να πω επίσης κάτι άσχετο με το νερό. Τις τελευταίες ώρες έχω ειδοποιηθεί ότι στην πόλη της Καστοριάς, σε ορισμένα νοικοκυριά, χτυπούν κάποια περίεργα τηλεφωνήματα. Γίνονται δηλαδή κάποιες περίεργες κλήσεις από κάποιους, άγνωστοι φυσικά, οι οποίοι κάνουν περίεργα ερωτήματα. Να έχουν τον νου τους λίγο οι οικογένειες, οι πολίτες που μας ακούνε. Τι εννοείς, τι είδους ερωτήματα? Είναι ερωτήματα του στυλ πόσα παιδιά έχετε σπίτι κτλ. Με έχουν ενοχλήσει πάνω από 4-5 άνθρωποι, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, μου έχουν πει για ανώνυμα τηλεφωνήματα, όπου γίνονται ερωτήσεις και μάλιστα σε συγκεκριμένες γειτονιές. Έχουν γίνει τηλεφωνήματα, το ένα σπίτι απέναντι από το άλλο κτλ., ρωτώντας κάποια στοιχεία ακόμη και για τα παιδιά. Άρα λοιπόν δεν είναι κακό να έχουμε το νου μας λίγο, τα παιδάκια πώς παίζουν, πού παίζουν, πού πηγαίνουν μόνα τους, έτσι. Γιατί αυτό δεν μου φαίνεται κάτι πολύ απλό. Ας έχει το νου του ο κάθε μπαμπάς, μαμά κτλ., το κάθε παιδί που μπορεί να ακούει και βέβαια η αστυνομία. Λοιπόν, 22-289, αν έχει τύχει σε κάποιον, σαφέστατα εδώ είμαστε να το δούμε και να το ερευνήσουμε. Μεγάλη προσοχή. Αντώνη, αρκετά τα θέματα τα οποία είχαμε να συζητήσουμε σήμερα. Θα σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια χαρά. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Τώρα παραμένουμε στο θέμα των γενικότερων κινητοποιήσεων και του κλίματος αντιδράσεων που υπάρχουν. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Καστοριάς, ο κ. Στάθης Μασκαλίδης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μασκαλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Αναγνωστοπούλου. Λοιπόν, ένα αναβρασμό βρίσκεται και η Καστοριά και οι κινητοποιήσεις, τις οποίες ήδη έχετε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε και το συλλαλητήριο του Σαββάτου. Έχουμε όμως και απεργία την επόμενη Τρίτη. Έτσι είναι. Εμείς προβλέπεται αύριο να κάνουμε γενική συνέλευση. Δεν θα κάνουμε καμία κινητοποίηση αύριο Παρασκευή, γιατί τις 4 προηγούμενες μέρες, μαζί με τη σημερινή δηλαδή, έχουμε κλείσει το Δημαρχείο και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Έχουμε συνεννοηθεί όλοι μαζί οι συνάδελφοι και κυρίως οι σχολικοί φύλακες και οι δημοτικοί αστυνομικοί να αφήσουμε αύριο το Δημαρχείο να ανοίξει για να μπορέσουμε να εξυπηρετηθούν οι υπάλληλοι. Τώρα, μ' ακούτε κυρία Αναγνωστοπούλου? Βεβαίως, βεβαίως. Αύριο θα κάνουμε η ώρα μια γενική συνέλευση. Προγραμματίζουμε να συμμετέχουμε σε 3 μεγάλα συλλαλητήρια. Ένα πανδυτικο-μακεδονικό που θα γίνει αύριο στις 7 το απόγευμα. Θέλουμε να έχουμε συμμετοχή για αυτό. Παρακαλώ. Στην Κοζάνη θα γίνει αυτό. Στην Κοζάνη αύριο η ώρα 7 το απόγευμα. Ναι. Εμείς θα φύγουμε περίπου στις 5. Πρέπει να έχουμε συμμετοχή.
εννοείται ότι στο κάλεσμα που γίνεται σε όλους τους κλάδους των δημοσίων υπαλλήλων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, των ανέργων, των αγροτών, των μικροεπαγγελματιών, που θα γίνει το Σάββατο, εμείς θα έχουμε ενεργότατη συμμετοχή, mm-hmm. όπως όλα τα αντίστοιχα συλλαλητήρια που είχαν νωρίτερα. Αυτό ένας λόγος παραπάνω, γιατί με το νομοσχέδιο πλήττονται πολλές κοινωνικές ομάδες. Και φυσικά την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου την Τρίτη, εμείς θα φύγουμε από την προηγούμενη μέρα το βράδυ, θα μισθώσουμε δύο λεωφορεία για να είμαστε εκεί πέρα δυναμικοί και ενεργότατοι. Κάτω στην Αθήνα. Για να προσπαθήσουμε να επιτρέψουμε αυτό το προνομοσχέδιο. Μαζί με όλους τους άλλους που θα βρίσκονται εκείνη τη στιγμή έξω από τη Βουλή. Δύο λεωφορεία είπατε. Έχει ήδη υπάρξει συμμετοχή ή εικάζεται ότι θα γεμίσουν δύο λεωφορεία? Έχουμε περίπου 80 ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν. Αναμένουμε αύριο που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να συμπληρωθεί και ο υποβέλητος αριθμός κάποιων καινών θέσεων που θα υπάρξουν. Ναι, πιστεύω άρα ότι θα έχουμε δύο λεωφορεία γεμάτα. Αν παρελπίδα δεν μπορέσουμε να συμπληρώσουμε αυτόν τον αριθμό, θα προσπαθήσουμε να βρούμε από άλλες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται για να συμπληρωθούν τα δύο λεωφορεία. Mm-hmm. Μάλιστα. Είπατε γενικότερα όλη αυτή την εβδομάδα ο Δήμος της Καστοριάς υπολειτουργούσε, να πω, ή δεν λειτουργούσε καθόλου με τις εξελίξεις αυτές. Αύριο ωστόσο κανονικά, να το γνωρίζει και ο κόσμος, αν τυχόν έχει κάποιες δουλειές. Από εκεί και πέρα σαφέστατα το κλίμα και στο Δήμο της Καστοριάς, εφόσον εκεί υπάρχει και η Δημοτική Αστυνομία. Ευρύτερα βεβαίως το νομό της Καστοριάς είναι πολύ πολύ αρνητικό, θα έλεγα. Πολύ, πολύ... Μας εξαναγκάζουν, κυρία Αναγνωστοπούλου, να πάρουμε έναν δρόμο που είτε θα είναι αδιέξοδος είτε είναι μονόδρομος. Πρέπει να έχουμε σωλική ρήξη με την κυβέρνηση. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ποιοι εκπροσωπούν την κυβέρνηση. Εμείς είμαστε απέναντί της. Η δικοματική αυτή κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα προς όλους τους Έλληνες ότι αντιτίθεται σε ό,τι κοινωνικό κεκτημένο έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι ή με την Τρόικα ή απέναντί της. Εμείς, εκπεφρασμένη άποψή μας είναι ότι πρέπει να είμαστε απέναντί της. Και θα είμαστε δυναμικά. Τώρα, με ήπιους τόνους δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να αντιδράσεις. Mm. Πρέπει πολύ δυναμικά να κινητοποιήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Θα είμαστε βεβαίως σε επαφή και σε επικοινωνία τις επόμενες ημέρες εκ των πραγμάτων για να δούμε πώς ακριβώς θα πάνε τα πράγματα. Και είπαμε, υπενθυμίζουμε για ακόμη μια φορά και το Πανκαστοριανό, θα λέγαμε, συλλαλητήριο το Σάββατο, 10.30 έξω από το χώρο του Δημαρχείου. Και να έχετε υπόψη σας, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι το έχουμε σχεδιάσει τόσο καλά που όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι μαζί με τις οικογένειές τους θα φροντίσουμε να είμαστε εκεί. Μάλιστα. Για ένα κοινό αγώνα. Έχουμε δώσει πολλούς κοινούς αγώνες, ξέρετε και από προηγούμενα συλλαλητήρια. Mm-hmm. Πήραμε πολλά όχι, καιρός να τους πούμε κι εμείς ένα μεγάλο όχι. Για να δούμε. Για να δούμε. Κάποια στιγμή σίγουρα θα πρέπει όλοι μας να αντιδράσουμε απέναντι σε όλα αυτά που αποφασίζονται για μας χωρίς εμάς. Χωρίς να μας υπολογίζουν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Μασκαλίδη. Καλό βράδυ να ευχηθούμε κι εμείς. Λοιπόν, αυτά και από τον πρόεδρο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων του Νομού Καστοριάς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ξεναγήσεις στα αξιοθέατα της Καστοριάς με το καραβάκι της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, Ορεστιάς. Στην κορυφή της έκτισαν οι πελασγοί την ακρόπολή τους. Από εκεί σκαρφάλωσαν οι στρατιώτες του Αλέξιου Κομνηνού για να χτυπήσουν τους Νορμανδούς, επανακαταλαμβάνοντας την πόλη. Εδώ, νύμφες και μυθικά τέρατα στοιχιώναν τις πηλιές και τα βάραθρα. Η Παναγιά η Μαυριώτισσα, το ξακουστό μοναστήρι της παραλίας, προκαλεί δέος και ενθουσιασμό. Σπηλιές που έκρυψαν τους κατοίκους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επτάλυμνο σπήλαιο, δεμένο με θρύλους και μύθους. Βυζαντινά ξοκλήσια και ιστορικό κέντρο της πόλης, με πανέμορφα αρχοντικά και απαράμιλη φυσική ομορφιά. Επιβίβαζε στο καραβάκι από το σπήλαιο του Δράκου και τη Βόρεια Παραλία. Πιστοποιημένες πολιτιστικές ξεναγήσεις από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς, Ορεστιάς. Πολιτιστικές ξεναγήσεις σε όλα τα αξιοθέατα της Καστοριάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-26777. Αν θέλετε να μην κρυώνετε το χειμώνα, καυσόξυλα Βασίλη Ζικούλης. Στα 100 μέτρα μετά την γέφυρα Μανιάκων. Κοντά σας εδώ και 20 χρόνια με εγγυημένη καλή ποιότητα ξύλων και με τις καλύτερες τιμές. Πηγαίνοντας από Μανιάκη προς Κολοκυνθού, στα 100 μέτρα θα βρείτε τα καυσόξυλα του Βασίλη Ζικούλη. Προσφέρουμε την οξιά από το Βίτσι για το Λέβιτα, το Τζάκι ή την σόμπα σας μόνον με 100 ευρώ. Βασίλειος Ζικούλης. Καυσόξυλα Δρυός.
οξιάς και κάρβουνα για ψυσταριές. Καυσόξυλα Βασίλης Ζικούλης. Μανιά και Καστοριάς, τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-391. Για αξιόπιστη, οικονομική και αποδοτική θέρμανση του χώρου σας, Αλφατέρμ. Εδώ και 4 δεκαετίες, η Αλφατέρμ συνδυάζει νέες τάσεις και υλικά για την κατασκευή ποιοτικών συσκευών θέρμανσης αναλύωτων στο πέρασμα του χρόνου. Οι θερμάστρες ξύλου και πετρελαίου της Αλφατέρμ εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και απόδοση, συνδυάζοντας ταυτόχρονα πρωτοποριακές σχεδιαστικές λύσεις. Ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης, εξασφαλίζοντας άριστη λειτουργία και σύγχρονο design. Αλφατέρμ, αδελφή Χατζηβασιλείου. Ευζήν σημαίνει καλή ζωή. Σημαίνει βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητας σε όλους τους τομείς. Το κατάστημα Ευζήν στην Καστοριά, στην οδό Γράμμου 20, δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και τώρα στην ατομική προστασία του επαγγελματία και κάθε εργαζόμενου. Υπηρεσίες, συμβουλές και προϊόντα για αποκατάσταση, αποθεραπεία του ασθενού στο σπίτι. Αναλώσιμα για περιποίηση και ακράτεια, καθώς και προϊόντα οξυγονοθεραπείας. Και αναλώσιμα ιατρείου, πλήρης εξοπλισμός επαγγελματιών στο χώρο της υγείας με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και παράδοση στον χώρο σας. Προϊόντα που αφορούν τον επαγγελματία, αγρότη, ξυλοκόπο, οικοδόμο και κάθε επαγγελματία για προστασία και καλή υγεία στον χώρο εργασίας. Γάντια παντός τύπου για θερμότητα, ψύχος, χημικά, μάσκες όλων των τύπων και όλων των χρήσεων, υποδήματα και ένδυση, φόρμες εργασίας, προστασία ακοής οφθαλμών. Για να ζείτε και να εργάζεστε σε καλές συνθήκες, προτιμήστε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σας παρέχει το κατάστημα Ευζήν. Τηλέφωνο επικοινωνίας και fax 2467-083-374. Διεύθυνση Γράμμου 20, Καστοριά. Επιστημονικός υπεύθυνος Παπαδόπουλος Ιωάννης. Αριστοτέλειο Φροντιστήριο. Σαρωτικές επιδόσεις και το 2013. Το μοναδικό φροντιστήριο στη θεωρητική με επίδοση υψηλότερη των 19.000 μορίων. Συγχαρητήρια στο μαθητή μας Βίντσιο Κωνσταντίνο. Πρώτος σε όλη τη Δυτική Μακεδονία στη θεωρητική με 19.290 μόρια. Αριστοτέλειο Φροντιστήριο. Συγχαρητήρια και στους παρακάτω μαθητές που πρότευσαν στα λύκειά τους στη θεωρητική. Γεωργάκη Σοφία. Πρώτη στο τρίτο λύκειο. Βίντσιος Κωνσταντίνος. Πρώτος στο δεύτερο λύκειο. Βραγκάλα Ευγενία. Πρώτη στο λύκειο Άργους. Παλαπαΐδου Βιβί. Πρώτη στο λύκειο Μεσοποταμίας. Παπουτσάκη Μαρία. Πρώτη στο λύκειο Νεστορίου. Αριστοτέλειο Φροντιστήριο. Το μοναδικό με 21 μαθητές με περισσότερα από 17.000 μόρια στη θεωρητική και άλλους 5 με 18.000 μόρια. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Γιάννακόπουλος.
Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος.